Κύριε Ιγουμενίδη, για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν το λιγότερο ότι έβαλε φόρο στο κρασί. Το πρόβλημα ήταν το πολύ νερό που έβαλε στο κρασί του. Το πανηγυρικό κλίμα που αναπαράγει η κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί βουλευτές για τον πρώτο προϋπολογισμό που ψηφίζεται εκτός καθεστώτος αυξημένης εποπτείας αποδίδει τόση επιτυχία όση η ρίση, η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε. Μήπως είτε σε κρίση είτε σε ανάπτυξη με μνημόνια ή χωρίς σταμάτησε ο προϋπολογισμός να είναι ένα εργαλείο που συγκεντρώνει από το λαό φορολογικά έσοδα για να χρηματοδοτεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Εξάλλου, πίσω από τους πανηγυρισμούς, το πραγματικό μήνυμα στο λαό και το στίγμα του κρατικού προϋπολογισμού το δίνει η ίδια η ηγετική έκθεση που προαναγγέλει σφίξιμο των δημοσιονομικών λουλουριών μετά την περίοδο δημοσιονομικής επέκτασης που αναγκαστικά ακολουθήθηκε για τη στήριξη των επιχειρήσεων στη διάρκεια της πανδημίας. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι τόσο την επεκτατική πολιτική την πληρώνει ο λαός με την εκτείναξη του πληθωρισμού και τη μεγάλη ακρίβεια, όσο και με τον ίδιο τρόπο πλήρωσε και θα ξαναπληρώσει την περιοριστική διαχείριση με το πάγωμα και τον περιορισμό κοινωνικών παροχών από τη μια και τη φοροαφέμαξή του από την άλλη, σε συνθήκες μάλιστα καθυλωμένων μισθών, φτώχειας και ανασφάλειας για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι το έδαφος στο οποίο βασίστηκε ο πρωταθλητισμός στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος για το οποίο καμαρώνεται. Και δικαίως καμαρώνεται, γιατί αν για κάποιον είναι ανθυρά τα μεγέθη του προϋπολογισμού, είναι για το μεγάλο κεφάλαιο. Στα ταμεία των επιχειρηματικών ομίλων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση θα πάνε ζεστό χρήμα 15,3 δις, 8,3 από το πρόγραμμα επενδύσεων και 7 από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτά τους τα στέλνετε συστημένα με την υπογραφή όλων σας, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, εγγυημένα δηλαδή με όποια σύνθεση κυβέρνησης και αν προκύψει. Όπως εγγυημένα είναι και τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που το συνοδεύουν, αλλά με διαφορετικά γι' αυτά αποδέκτη. Γιατί τα σπασμένα ο λαός πάντα τα πληρώνει. Για το λαό, αυτό που αυξάνεται είναι ο λογαριασμός με φόρους και χαράτσια που καλείται να πληρώσει. Κατά 3,2 δις είναι αυξημένα τα φορολογικά έσοδα, σε συνθήκες μάλιστα καθυλωμένων μισθών, ακρίβειας, πληθωρισμού, που θα συνεχίσουν να εξαϊλώνουν το εισόδημα. Και αυτός ο λογαριασμός σταθερά συστημένος στέλνεται στο λαό με την υπογραφή όλων σας, ενώ για τους ομίλους διατηρείται τη φιλική συμμετοχή στο 5% αυτών. Όπως βέβαια και τη βαθιά αντιλαϊκή αναλογία άμεσων και έμεσων φόρων, που για άλλη μια φορά παίρνουν την ανηφόρα. Γι' αυτό και απορρίψατε πανηγυρικά την τροπολογία του ΚΚΕ μαζί με άλλες τέσσερις για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, την ενέργεια και τα καύσιμα, όπως και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πώς θα μπορούσατε εξάλλου να κάνετε αλλιώς, όταν λίγους μήνες πριν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψηφίσατε τη μονιμοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια με ευρωπαϊκή σφραγίδα και σε τέτοιες συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Γι' αυτό βέβαια πλασάρετε τη μείωση των φόρων στα επιτρεπτά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα τέτοια πράσινα άλογα ως γιατροσόφη για την ενεργειακή ακρίβεια. Που και αυτή βέβαια την υπογραφή όλων σας έχει, γι' αυτό και ήρθε για να μείνει, ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο μηχανοδηγός του τρένου της πράσινης μετάβασης. Εκεί που δεν σας εμποδίζει κανένα όριο και ανταγωνίζεστε για το ποιος με μεγαλύτερη μαχητικότητα υπερασπίστηκε τα δικαιώματά τους, είναι στη διαφύλαξη των δεκάδων συνταγματικών φοροαπαλλαγών των εφοπλιστών. Για αυτούς τους πιο αναξιοπαθούντες ψηφίζεται αδιαπραγμάτευτα αφορολόγητο πετρέλαιο και την ελάχιστη φορολογική τους εισφορά την προβλέπετε εθελοντικά. Ταυτόχρονα τους μπουκώνεται εκατομμύρια ζεστό χρήμα, με περηφάνεια τα ανέλησε πριν ο κύριος Πλακιωτάκης. 138 εκατομμύρια έφτασε η επιδότηση για τις άγονες γραμμές, 370 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, άλλα 600 για την πράσινη μετάβαση και την ανανέωση του στόλου τους. Εδώ πάνε περίπατο οι δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας, όπως βέβαια περίπατο πάνε και οι ίδιες οι ανάγκες των νησιωτών. Μήπως και το μεταφορικό ισοδύναμο με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να χρυσώσει το χάπι στους νησιώτες για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ δεν λειτουργήσε τελικά ως έμεση επιδότηση των εφοπλιστών, αφού μέσω του
του προϋπολογισμού επιδοτούνται οι ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις των εισιτηρίων. Αυτές που μετατρέπουν σε είδος πολυτελείας για τους νησιώτες οποιοδήποτε ταξίδι, ακόμα και επιβεβλημένες μετακινήσεις για ιατρικούς λόγους και για τις βασικές ακόμα προληπτικές εξετάσεις. Ανάγκη που με βεβαιότητα θα διωγγωθεί, όπως ομολογούν τα ίδια τα καθυλωμένα κονδύλια του προϋπολογισμού για την υγεία, επιδεινώνοντας τις ήδη αποδεκατισμένες δημόσιες δομές και αυξάνοντας την ανάγκη να βάζει ο λαός πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την προστασία ενός αδιαπραγμάτευτου αγαθού που όλοι σας όμως το αντιμετωπίσατε και το αντιμετωπίζετε ως πανάκριβο εμπόρευμα. Και είναι τουλάχιστον πρόκληση μετά από αυτά να δηλώνει πριν από λίγο ο κύριος Μηταράκης περήφανος για τη μονιμοποίηση του νησιωτικού ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου ως αντίβαρο για τη μόνιμη σύνδεσή τους με το προσφυγικό. Για το ότι το μόνο έργο για το οποίο πέφτουν ζεστά εκατομμύρια στα νησιά είναι για να κατασκευάζονται δομές φυλακές μόνιμου εγκλωβισμού ξεριζωμένων ανθρώπων, για τους οποίους αυτό που παραμένει σταθερό είναι η εξαθλίωση, η πνιγμή και η καταστολή και αλλάζει μόνο αν θα το βιώνουν σε στεριά ή θάλασσα, σε φαβέλες ή σε απάνθρωπες φυλακές ή ακόμα και στην αστεγία. Και παρουσιάζονται βέβαια ως επίτευγμα τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα που ψηφίζεται από κοινού, όπως η απαράδεκτη συμφωνία με τον Μπαγκλαντές για την εξέβρεση και ανακύκλωση φτηνών εργατικών χεριών. Με αυτή σας την αθλειότητα, ο λαός ούτε θέλει ούτε πρόκειται να εξοικειωθεί. Οι κάτοικοι των νησιών, που με μεγαλύτερη ένταση βιώνουν τις συνέπειες της ακρίβειας, την εργασιακή ανασφάλεια και την ανεργία, την απαξίωση και βασικών ακόμα κοινωνικών παροχών, που νιώθουν ακόμα πιο έντονα στο πετσί τους τους κινδύνους και την ανασφάλεια που προκαλεί η ένταση των μπαζαριών σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, στο όνομα της διατήρησης πάντα της νατοικής συνοχής και στο βωμό της βαθύτερης εμπλοκής στους ανταγωνισμούς για την υπεραλιστική μοιρασιά, δεν μπορούν να αποβλέπουν σε πυροσβεστικές λύσεις από τους ίδιους τους εμπριστές. Δεν είδαν ούτε θα δουν ποτέ σωτηρία από δοκιμασμένους παλιούς και νέους επίδοξους σωτήρες, μένοντας οι ίδιοι στη γωνία ως άπραγοι θεατές. Αντίθετα, όποτε σήκωσαν κεφάλι, όποτε πήραν πραγματικές ανάσες, ήταν στιγμές που έγινε ο ίδιος ο λαός πρωταγωνιστής και εκεί οι κομμουνιστές βρέθηκαν πάντα μπροστάριδες. Με την ανάπτυξη της αλληλεγγύης του έγινε ο ίδιος δείκτη προστασίας για τις ανάγκες του, ενάντια σε πληστηριασμούς και διακοπές ρεύματος που απειλούσαν τις λαϊκές οικογένειες, ενάντια στην απληρωσιά και τις απολύσεις. Με το μαζικό και ανυποχώρητο αγώνα του έβαλε φρένο σε αντιλαϊκές κυβερνητικές αποφάσεις, ακόμα και απέναντι σε πανίσχυρες δυνάμεις καταστολής. Ο λαός λοιπόν έχει άλλη επιλογή από το να στριμώχνει τις ανάγκες του στα αντιλαϊκά δημοσιονομικά προαπαιτούμενα. Έχει αποδείξει ότι μπορεί ο ίδιος να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις, δυναμώνοντας την πάλη του σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, ενισχύοντάς το σε κάθε μάχη και στις εκλογές, γιατί αυτή είναι η μόνη επιλογή που δρά πολλαπλασιαστικά στις δυνάμεις του και προς όφελος των εργατικών λαϊκών συμφερόντων.